Αυτό, κορίτσια, κάνει τα πάντα. Έχει ειδικές υποδοχές, βάζεις μέσα τα υλικά, έχει ενσωματωμένη ζυγαριά για τις σωστές αναλογίες, κλείνεις το καπάκι, βάζεις το πρόγραμμα που θέλεις και φτιάχνει το φαγητό ή το γλυκό μόνο του. Εγώ λέω από τώρα, όχι, λείπει και ο Χρήστος, είμαι μόνος μου, τρώω όλη την ώρα και έχω πλαδαρέψει. Δεν μου λες. Μήπως παίρνεις ποσοστά και θέλεις να μας πιάσεις κοροϊδά. Τι λες τώρα, βρε Παναγιώτα. Το μουλτιρομίξ είναι καινούργια επανάσταση στην κουζίνα. Είναι ο αντικαταστάτης όλων. Με δώσα που κάνει, θα μας πεις ότι σου βρίσκει και άντρα. Ναι. Και αν το θέλεις, παιδαρά, ρίχνεις και λίγο κορφλάου και αποκτάει όγκο. Τι κακούσος είναι. Ελπίδα, θέλω να μου παραγγείλεις ένα. Πόσο κάνει? Εντάξει, είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του, αλλά δηλαδή, αν σκεφτείς, ναι, την οικονομία που θα κάνει. Ναι, άσε τα σάπια τώρα και λέγε πόσο κάνει. 800 ευρώ. Πόσα? Δεν μου λες. Και πόσο θα κάνει απόσβεση? Εμείς σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Μια χαρά, εμείς την κάζουμε με τα τηγάνια μας και με τις κατσαρόλες. Κατοχικά μυαλά. Γεννηθήκαν και θα πεθάνουμε το τσουκάλι. Ό,τι μικρό μαθαίνεις, δεν γύρω το αφήνεις. Μπορεί να μας παρατάς εσύ που θα σκάσουμε μια 800 για αυτό το μαραφέτη? Δεν πάμε σε κανένα στριπλετζάδικο να δουν και καμιά χαρά τα σκέλια μας? Πάντως ήταν πεντανόστιμο. Εγώ θα το έτρωγα από ένα κομμάτι. Τι μου λέτε, η Τζόρτζια μας ηρωνεύτηκε, μου φάνηκε. Μπα, ιδέα σου είναι. Περίμενε και θα το βρει το μαστορά της αυτή. Τι μου λέτε, μουλτιρομίξ δεν παρήγγειλε η κυρά Τζόρτζια? Κοριτσιά, σκέφτεστε αυτό που σκέπτομαι? Όχι. Εσείς σκέφτεστε αυτό που σκέφτομαι. Ρε Παναγιώτα, με έπιασε, ρε, και εσύ το σκέφτηκες. Βασιλικούλα. Σκέφτομαι τον καινούριο γυμναστή που γνωρίσαμε χτες. Λέτε να έχει δεσμό? Όχι, φυλάγεται για σένα. Τι λες, βρε Μπούγλου, τι λες? Ξύπνα επιτέλους, για το μουλτιρομίξ μιλάμε. Α, θα το παραγγείλουμε τελικά? Όχι, απλώς θα το καταλάβουμε. Μα και εσείς, κυρία Τζόρτζια Σωτηροπούλου μου, να πάθετε τέτοιο πράγμα? Κυρία Τζόρτζια Σωτηροπούλου μου. Καλημέρα. Καλημέρα, αγόρι. Έχω μια παράδοση για την κυρία Τζόρτζια Σωτηροπούλου. Ναι, εγώ, αγόρι μου, σε περίμενα. Αυτό, εγώ είμαι η Τζόρτζια Σωτηροπούλου και αυτό πρέπει να είναι το μουλτιρομίξ που παρήγγειλε. Ναι, αυτό είναι. Α, γλίτσα και τους όρους. Θα μου πάρετε μια επαφή εδώ πέρα? Ναι, αγόρι μου, γιατί να μη σου βάλω λίμωνο? Μόνο δυστυχώς που δεν έχω κάτι να σου δώσω για τον κόπο σου. Πήγαινα να ψωνίσω και ξέχασα το πορτοφόλι μου. Κοίταξε, να ανέβω ένα λεπτό. Να... Όχι, όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Γεια σας. Λοιπόν, το πάμε πάνω και μετά σχέδιο βου. Βουτάμε τον Μάρκο και φεύγουμε για να έχουμε άλλο θύ. Γυμναστήριο. Ναι. Μπα, έχω μια μικρή κατατονία από την έλλειψη του Χρήστου. Άλλωστε, τι να πάμε, η Παναγιώτα θα βαρεθεί. Μάρκο, πρέπει να έρθεις γιατί ήρθε ένας καινούριος γυμναστής που άμα τον δεις... Δηλαδή, θέλουμε να μας πεις έτσι τη γνώμη σου. Για να σκανδαλιστώ κι εγώ, καταλαβαίνεις. Ναι, και να με έπιανε στα στιβαρά του τα μπράτσα έτσι και να μου σήκωνε λίγο τους γλωτιαίους. Ναι, καλά, τώρα που πήγαν φορά κάτι φορά και ο Θεός ο ίδιος δεν τους σταματά. Σας εύχομαι καλή προπόνηση. Και να γυρίσετε πίσω με όσο το δυνατόν λιγότερα κατάγματα γίνεται από τη νέα σας περιπέτεια. Α, όχι, Μάρκο, δεν πάμε χωρίς εσένα. Μα εσύ δεν είπες ότι έχεις φάει πολύ και έχεις πλαδαρέψει. Σκέψου να έρθει ο Χρήστος από το Τόκιο και να πιάσει τα προκύλια σου. Ω, καλά. Μετά τους Ιαπωνέζους τις τσιλιβήθρες, τόφαλος θα του φανείς. Να είμαι κι εγώ. Απόστολος, λοιπόν, Απόστολος. Εσύ δεν είσαι ένας Απόστολος, εσύ είσαι και οι 12 μαζί, κορίτσια. Ναι. Τι μπορώ να κάνω για σας? Τα πάντα. Α, Απόστολε, εγώ θέλω ένα ελαφρύ προγραμματάκι. Περνάω μια κατάθλιψη τελευταία. Άντε καλέ, το ελαφρύ θα το κάνουμε εμείς τα κορίτσια. Εσύ θα κάνεις το ανδρικό πρόγραμμα. Ναι, εσύ μη φέρνεις αντίρρηση. Εμείς τα κοριτσάκια ήρθαμε να σφίξουμε κολαράκια. Μέρι στα νότα. Έλα ρε Βασιλικούλα τώρα, τι τα κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, δεν λέω να μας τον κάνεις και του ρωτώ σαν τις Νατάσες να στέκεται ποτήρι απάνω. Εσύ πώς πας στο γύμνασο στο δικό σου, στέκεται ποτηράκι για να δω. Κορίτσια, για όνομα του Θεού. Όχι επειδή ο Απόστολος είναι καλόβολος, δηλαδή να το δούμε κιόλας. Μάρκο, όχι ποτηράκι. Όλο το σερβίτσιο βοημία στέκεται απάνω. Μέρι, ρέμισε. Αφήστε. Μ' αρέσουν οι κυρίες γεμάτες εδώ. Λοιπόν. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε με λίγο διάδρομο πρώτα για ζέσταμα? Ναι. Και μετά να περάσουμε στα όργανα για ενίσχυση γλουτών. Αχ, τι ωραία! Θα αρχίσουμε από διάδρομο. Από το διάδρομο που μπήκαμε. Λοιπόν, εγώ θα πάω να κάνω 5-6 φορές το διάδρομο και έρχομαι. Σταμάτα! Ψάτε, Θανάση! Δεν είσαστε άνθρωποι εδώ μέσα, τέρατα είσαστε! Καλή όρεξη. Τι έγινε, τι έπαθες? Πήρα τηλέφωνο την εταιρεία που παράγγειλε η Ελπίδα το μουλτιρομίξ, γιατί θα το παραλάβω σήμερα. Ξέρεις τι μου είπανε? Ότι έχει γίνει ανάρπαστο και πρέπει να περιμένεις τη νέα παραλαβή από το εργοστάσιο. Ανάρπαστο έγινε εδώ μέσα, παιδιά. Το φέρανε και κάποια κάρια υπέγραψε και με το όνομά μου και τώρα το χαίρεται αυτή. Και
άλλη κλοπή, και άλλη κλοπή, και εμένα το περιοδικό. Τι σας έλεγα. Ξέτα. Παπά, μα γιατί κάνει έτσι καλέ. Παναγιά μου, έριξε μέσα κατά λάθος το κουτάλι. Καλέ, σταμάτα το, δεν τρέφω το από την πρίζα. Αυτό ήταν, τα έπαιξε. Καλά, καινούριο είναι, θα έχει εγγύηση. Ναι, καλά. Γεια σας. Ξέρετε, μας χάλασε το μουλτουρομίξ που κλέψαμε από τη γειτόνισσα. Μήπως μπορείτε να μας το φτιάξετε. Παρακαλώ, ελπίδα. Θέλω να μου δώσω την άδεια να ψάξω όλα τα διαμερίσματα. Τι λες, καλέ. Από πού και σπίτι. Πρώτον, δεν είναι πρώτη κυρία. Δεν είναι γυναίκα του Θανάση, συζούνε. Και δεύτερον. Την άδεια τη δίνει ο εισαγγελέας. Όχι, όποιος να είναι. Σας παρακαλώ πολύ. Τζόρτζια, μην ανησυχείς. Μίλησα με μία γνωστή μου σήμερα στην εταιρεία και θα μας στείλουν ένα καινούριο μουλτουρομίξ. Μάλιστα, για ασφάλεια θα το αφήσουν στο φυρό. Ναι, ελπίδα μου, αλλά εγώ θέλω να βρεθεί ο ένοχος, το καταλαβαίνεις. Γιατί κάποιος από εδώ το βούτυξε. Συγγνώμη, για να καταλάβω. Όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα είμαστε υπόπτη. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Εμείς λείπαμε χτες πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Έχουμε και μάρτυρα τον Μάρκο. Ναι, ναι, Μάρκο. Αλήθεια, καλέ, πού είναι ο Μάρκος. Ο Μάρκος είναι στο σπίτι του. Τον ειδοποίησα γιατί συνέλευσε αυτός να φωνάζει για να αφήσει. Δεν έβριζα εσένα. Πιάστηκα. Υποφέρω. Ναι, μωρέ το καημένο. Πρώτη μέρα στο γυμναστήριο πήγε και κοίτα πώς κατάντησε. Άρε, Μάρκο, τα στιτά τα κολαράκια θέλουν κόπο. Μάρκο, πες ότι είμαστε χθες παρέα στο γυμναστήριο με τον Απόστολο, γιατί εδώ πέρα θα μας βγάλουν και κλέφτες. Ναι, ναι. Πιέσε μας. Αυτό είναι. Γεια σας, ο Φιλωρός. Είμαι η γυναίκα του, πείτε μου. Έφερα ένα μουλτιρομίξα για την κυρία Τζόρτζια Σωτηροπούλου. Α, της Τζόρτζιας, της φίλης μου. Μην ανησυχείτε, θα της το δώσουμε εμείς. Είμαστε άνθρωποι εμπιστοσύνης. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας. Ελένη. Εκείνο που σου χρειάζεται τώρα είναι ένα καλό μασάζ. Μια ενισχυμένη δόση μορφίνης νομίζω μου χρειάζεται. Ποιος να είναι, πάλι δεν αντέχω άλλες επισκέψεις. Θέλω να πάω να ξαπλώσω με 50 παυσίπονα να πεθάνω. Να πεθάνεις. Μη σε νοιαζόμαστε, σε αγαπάμε. Περίμενε να δεις ποιον σου φέραμε. Καλησπέρα. Καλώς τον παλίκαρο, Μάρκο μου. Ο Απόστολος εκτός από γυμναστής είναι και μασέρ. Δεν ήρθε σήμερα και όταν οι κυρίες μου είπαν τι έπαθες, είπα να σε αναλάβω. Σε μια ωρίτσα θα σε περδίκι. Θα σου πιάσω όλους τους πιασμένους μύες και θα στους λύσω έναν ένα. Αχ, δεν μπορώ, καλέ, δεν μπορώ. Λιγώθηκα έτσι όπως τα λέει. Είπα να φύγω. Απόστολη, αισθάνομαι κι εγώ εδώ ένα πιασηματάκι. Μήπως θα μπορούσες να μου κάνεις και εμένα λίγο μασάζ μετά το Μάρκο. Σοβαρά. Λοιπόν, κι εγώ νιώθω ένα πιασηματάκι εδώ πέρα. Ή θα μας πιάσει όλες ή καμία. Λοιπόν, πάμε. Μια κουβέντα είναι. Ωχ, τι έχω εδώ. Κοίτα τις, το ξέρα. Μωρέ, θα τις κάνω και τις τρεις να φτύσουν το γάλα που ψάξεις. Αν το θυμούνται. Ω, δε φταίνε αυτές. Τα παίρνουνε πολύ δυνατά χάπια. Κονίτσιουα. Ω, καλώς τον ταξιδιώτη. Μύρισε Τόκιο, χρυσάνθεμο και τεχνολογία. Δεν μου λες ο αυτοκράτορας τι κάνει καλά, είναι τον είδες. Λυπάμαι που θα σας απογοητεύσω, αλλά το Τόκιο είναι η πιο απρόσωπη πόλη που έχω δει ποτέ. Αθήνα και πάλι Αθήνα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Μια χαρά εσύ? Μόνο μια χαρά. Σου έχω και τις δυο τρομάρες, κάνε στην άκρη. Γεια σας, κορίτσια. Ήρθα να πάρω αυτό που μου ανήκει. Δεν πιστεύω να έχετε αντίρρηση. Εδώ το έχετε λουφάξει. Θα σας μαύριζα και τις τρεις. Αλλά επειδή η κάμερα κατέγραψε μόνο εσένα, να λοιπόν! Εκεί. Αυτό, ναι. Είδες τι ωραία που είναι. Τι καλός που είσαι, Απόστολε. Αχ, τα χεράκια σου φάρμακο. Μάρκο! Χρήστο, ήρθες νωρίτερα. Τι γίνεται εδώ, Μάρκο? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν το πιστεύω. Γυρίζω στο σπίτι χαρούμενος να σου κάνω έκπληξη. Να σου πω ότι βρήκα ένα γραφείο δύο δρόμους πιο κάτω να χαρείς. Και βρίσκω τι? Ένα ξένο από πάνω σου και εσύ να του λες πόσο καλός είναι. Αυτό μου το έχουν πει κι άλλοι. Σταμάτα, μωρέ, θα κάνεις χειρότερα. Χρήστο, πρώτον,
Χάρηκα πάρα πολύ για την έκπληξη. Δεν φαντάζεσαι πόσο χάρηκα. Δεύτερον, σου έχω δώσει ποτέ εγώ δικαίωμα να μου αφήσει φοιτήσει. Όχι, πες μου, σου έχω δώσει! Ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι, ούτε ζευγάρι να ήσασταν. Παιδιά, έχουμε επίγον περιστατικό δίπλα μας. Επιτέθηκε η Τζόρτζια. Πάγο χρειαζόμαστε. Στο καταψύκτη. Μάλιστα. Μάρκο, θα μου πει τώρα πώς είναι δυνατόν να σε βρίσκω στο κρεβάτι μας μαζί με αυτό το. Τα συγχαρητήρια σε εμάς, εμείς το γνωρίσαμε. Εγώ πάω σε ένα ξενοδοχείο και όταν νομίζω ότι είσαι έτοιμο να μου πει τι συμβαίνει, πάρε με τηλέφωνο. Τι α πούμε, τι συμβαίνει. Ο Αποστόλη είναι μασέρ και δουλεύει στο γυμναστήριο που με πήγαν τα κορίτσια για να κάνουμε γυμναστική. Και εγώ πιάστηκα και ήρθε να με ξεπιάσει ο άνθρωπο. Δεν μου λε, Χρυστάκη, σε τι στάση του τσάκουσε. Τι λέτε, κυρία μου, τι υπονοούμενα είναι αυτά. Κι εγώ και ο Μάρκο είμαστε άντρε. Και ο Χρήστο και ο Μάρκο άντρε είναι, αλλά μια χαρά το τυλίγουν το πουρο. Μάρκο, είσαι γκέι. Ορίστε. Ρωτάει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει. Εδώ καταρρύπτεται και ο μύθος που λέει ότι εμένα μου φαίνεται. Χαμπάρι δεν πήρε.